Γιώργο, για πες μας, τι ταινία είδες θες. Λοιπόν, επειδή μπήκε το καλοκαίρι και καλύτερος καιρός για θρίλερ, είναι... ναι, εντάξει, καλοκαίρι, θρίλερ πάνε μαζί, έτσι. Όχι απαραίτητα, εντάξει. Μόνο ρομαντικές κομεντί. Για μένα είναι all time classic. Α, έτσι, οκ. Για μένα νομίζω ότι η συγκεκριμένη ταινία που βγαίνει, το Men του Alex Garland, είναι ένα θρίλερ χωρίς τέρατα, χωρίς μεταφυσικά. Παίζει πολύ με την ψυχολογία του θεατή. Δεν το λες ανάλαφρο, αλλά είναι αυτό που θες ένα καλοκαιρινό βράδυ, να βγεις, να περάσεις καλά, ψυχαγωγείσαι και διασκεδάζεις μαζί. Έχει ωραία εικόνα. Είναι σκηνοθέτης που αγαπάει την εικόνα. Ναι, είναι πάρα πολύ ατμοσφαιρικό. Παίζει πάρα πολύ ρόλο η μουσική και ο ήχος. Χωρίς... με έναν λίγο πιο καλλιτεχνικό τρόπο. Δεν είναι ότι έχουμε φωνές και όλα αυτά μόνο. Έχει σοκαριστικές στιγμές. Ισχύει αυτό, έχει πολύ ανατριχιαστικές εικόνες μέσα. Όπως και στις άλλες ταινίες, και στο Annihilation, δεν ξέρω αν το είχατε δει. Ναι. Είχε κάποιες πολύ. Και στο Ex Machina και είναι και δεν το περιμένεις. Ναι. Πηγαίνει σιγά σιγά προς αυτή την κατάσταση. Ναι, 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 ισχύει αυτό. Εκεί που είσαι χαλαρός, έρχεται. Έρχεται. Η Fisher είναι μια πολύ συνεπή μπύρα. Και τη βρίσκουμε στα 16 επιλεγμένα θερινά στην Αθήνα. Είναι Pilsner, που σημαίνει ότι έχει μια ήπια διακριτική γεύση, αλλά έχει και αρώματα φρούτων και αυτό την πιάνει πολύ καλοκαιρινή. Ελάτε στην υγειά μας. Στην υγειά μας, παιδιά. Θα απογειωθεί τώρα η γεύση με τη Fisher. Αυτή η μπύρα κάνει κάθε στιγμή απολαυστική. Εγώ θα δοκιμάσω αυτό. Και εγώ πω για τις πατάτες. Θα φάω καρπάτσιο. Να σερβίρω. Ναι, αμέ. Αληθείς δεν γίνεται. Ναι. Πάντως, ταινία εκτός το ότι είναι σημαντικό στην θέατρο, έχει τρομερό ενδιαφέρον και το στούντιο. Οκ. Δηλαδή, τα τελευταία χρόνια έχουμε δει από το συγκεκριμένο στούντιο το Α24, το Euphoria, τη σειρά. Α, είναι το ίδιο στούντιο. Ναι, το Midsommar, δεν ξέρω αν το προφέρω σωστά, μάλλον Midsommar. Το Hereditary και κάποια thriller δηλαδή που είναι. Και γενικά έχουν αλλάξει, αλλάζουν λίγο το παιχνίδι τα τελευταία 6-7 χρόνια. Βρίσκουμε και ένα παραλληλισμό με το Midsommar ή όχι. Έχει κοινά στοιχεία, ναι. Ναι. Έχει κοινά στοιχεία. Όχι τόσο το έτσι λίγο παγανιστικό που έχει το Midsommar, αλλά σίγουρα βλέπουμε, ρε παιδί μου, πράγματα που έχουμε ξαναδεί σε όλες τις ταινίες του συγκεκριμένου στούντιο. Τουλάχιστον στα θρίλερ του. Α, και το Uncut Gems, αν δεν κάνω λάθος, είναι συγκεκριμένο στούντιο. Με το Σάντλερ τον είχαμε συνηθίσει να γελάμε και μας έβαλε ρόλο. Πάντως, νομίζω ότι σαν σκηνοθέτης έχει αυτό το ταλέντο να σε ταξιδεύει και να σε βάζει πάρα πολύ μέσα στο δικό του κόσμο. Ναι, σου. Είναι μια εμπειρία η ταινία σου. Έχει πιάσει και ζέστη μεταξύ και στην Αθήνα δεν είναι πάρα πολλές λύσεις. Εγώ συνήθως θερινό πηγαίνω. Αυτή είναι η διασκέδαση. Μα αυτό, καλοκαίρι στην πόλη είναι θερινό, καλή παρέα, παγωμένη μπύρα. Και τη Fisher τη βρίσκει στα 16 θερινούς κινηματογράφους ορόσημα στην πόλη, μιας και είναι μία μπύρα που στηρίζει όλα τα σημαντικά φεστιβάλ της 7ης τέχνης και βρίσκεις την μπύρα σου σε ένα θερινό κοντά στο σπίτι σου. Μια συνεφίλ μπύρα, έτσι. Κλασικά συνεφίλ μπύρα. Εννοείται, εννοείται. Και ταιριάζει με το φαγητό και ταιριάζει με το σινεμά. Okay. Ταιριάζει με όλα, παιδιά. Ταιριάζει με όλα. Στην υγειά της Fisher. Στην υγειά.